Ζήσαμε μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο γιατί είχαμε την χαρά να βρεθούμε στην τελετή ολοκλήρωσης ενός σημαντικού έργου, έργου αποκατάστασης του Πανάγιου Τάφου, αλλά και γιατί βρεθήκαμε σε μια κορυφαία στιγμή συνεννόησης και συνύπαρξης τριών χριστιανικών κοινοτήτων, που δίνει όμως ένα ευρύτερο μήνυμα συνύπαρξης και συνεννόησης σε μια πολύπαθη περιοχή, όπως η περιοχή των Αγίων Τόπων. Θα ήθελα να σας πω με ειλικρίνεια ότι από την πρώτη στιγμή που τόσο ο μακαριότατος Πατριάρχης Θεόφιλος ο Τρίτος, όσο και η κυρία Μωροπούλου με ενημέρωσαν κατά την πρώτη επίσκεψή μου στα Ιεροσόλυμα, στα τέλη του 2015, για αυτό το σημαντικό έργο, το είδα ως μια μεγάλη πρόκληση. Ως μια συγκλονιστική πρόκληση, θα έλεγα. Ως μια συμπαράταξη της επιστήμης και της πίστης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το χρόνο, την φυσική φθορά, προκειμένου να αφήσουν αλόβητο απέναντι στην αιωνιότητα ένα σημαντικό μνημείο της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά ταυτόχρονα και ένα κορυφαίο σύμβολο της χριστιανικής πίστης, τον Πανάγιο Τάφο. Είχα την τύχη να ενημερωθώ από την πρώτη στιγμή για το μεγάλη σημασία σε αυτό έργο και να το παρακολουθήσω σχεδόν σε όλα τα στάδια υλοποίησής του. Τόσο με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, όσο όμως και με αυτή του μηχανικού. Και σήμερα έχω την τύχη να βρίσκομαι και στην αποκατάστασή του, στην ολοκλήρωσή του, και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η υποστήριξη, η ενθάρρυνση, η ταπεινή οικονομική συνεισφορά της ελληνικής κυβέρνησης έπαιξαν κάποιο ρόλο στην απόφαση αλλά και στην ολοκλήρωση του έργου. Πρόκειται για ένα έργο ενίσχυσης και ανάδειξης του Πανάγιου Τάφου, της οικουμενικής ακτινοβολίας του, αλλά και του μηνύματός του. Ενός μηνύματος απαραίτητου όσο ποτέ, που αφορά την ανάγκη συνύπαρξης και συνεννόησης, που αφορά την ανάγκη προάσπισης της ειρήνης, της αγάπης και της αλληλεγγύης. Ένα έργο το οποίο αναδεικνύει τόσο την ιστορική παρουσία του Ορθόδοξου Ελληνισμού σε αυτήν την πολύπαθη γη, με φάρο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όσο όμως και τον σύγχρονο διπλωματικό ρόλο της Ελλάδας στην προώθηση αυτών των πανανθρώπινων αξιών, στην προώθηση της ειρήνης, του διάθρησκευτικού διαλόγου, της συμφιλίωσης και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και την παγκόσμια εμβέλεια, και αυτό θέλω να το τονίσω, που έχουν σήμερα τόσο το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας, όσο όμως και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, υπό την επιστημονική εποπτεία της κυρίας Μωροπούλου, επετέλεσε έργο αληθινά ιστορικό και σήμερα αισθάνομαι διπλά περήφανος, τόσο εκπροσωπώντας την ελληνική πολιτεία που συνέβαλε σε αυτό, όσο όμως και ως απόφυτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που έχω σήμερα την χαρά να βλέπω μετά από πολύ καιρό δασκάλους μου και καθηγητές μου που συνέβαλαν σε αυτό το έργο. Πρόκειται, και δεν αποτελεί υπερβολή, για μια μελέτη πρωτοποριακή που αποδεικνύει το σημαντικό ρόλο του Πολυτεχνείου στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Υπό την ηγεσία του μακαριωτάτου Πατριάρχη Θεόφιλου Τρίτου και με την αγαστή συνεργασία βεβαίως όλων
των χριστιανικών κοινοτήτων, έγινε πράξη αυτό το σπουδαίο εγχείρημα για την προστασία ενός μοναδικού μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πριν από μια εβδομάδα είχα τη χαρά να υποδεχθώ στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα τον Πατριάρχη Θεόφιλο και με ενημέρωσε ότι η προσπάθεια αυτή θα έχει και συνέχεια και ότι έχει ήδη εκπονηθεί η μελέτη της συνολικής συντήρησης του Ιερού Ναού της Αναστάσεως. Και θα ήθελα με την ευκαιρία να δηλώσω ότι και σε αυτήν την προσπάθεια η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει να βρίσκεται αρρωγός και να συμβάλλει σε αυτό το ιστορική σημασία έργο. Είναι άλλωστε γνωστό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ότι οι Έλληνες φροντίσαμε από αιώνες τον Πανάγιο Τάφο. Όπως άλλωστε δηλώνει και το επίγραμμα στο Καθολικό, «Η αναστήσαντές με το ορθόδοξο γένος Ρωμαίων». Τότε ο Μυτιλινέος Κάλφας Κομνηνός, τώρα η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν, όλους όσοι συμμετείχαν με τον ένα τον άλλο τρόπο στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου συντήρησης και αποκατάστασης του κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου, ένα έργο, επαναλαμβάνω, πρόκληση για όλους μας, προκειμένου να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αλόβητο εις τους αιώνες των αιώνων ένα ιστορικό μνημείο και ένα κορυφαίο σύμβολο της χριστιανοσύνης. Το σημερινό έργο αναδεικνύει, και κλείνω με αυτό, ότι ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσουμε ένα μνημείο τόσο μεγάλης σημασίας, αλλά και τις οικουμενικές αξίες που πρεσβεύει, είναι η βέλτιστη εφαρμογή των πιο προηγμένων μεθόδων της επιστήμης και της τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα είναι το όραμα. Πάνω απ' όλα είναι η βούληση των ανθρώπων. Και όταν το όραμα και η βούληση συμπαρατάσσονται με την πίστη και την αποφασιστικότητα των ανθρώπων και δει της επιστημονικής κοινότητας από τη μια πλευρά και, και της ορθόδοξης πίστης από την άλλη, του Πατριαρχείου, έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, σαν αυτό που όλοι θαυμάσαμε πριν από λίγο. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά και αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής και περήφανος και ως Πρωθυπουργός αλλά και ως απόφυτος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που είμαι σήμερα εδώ και έχω τη χαρά να βρίσκομαι σε μια ιστορική σημασία τελετή. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό.